Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Χθες ο δικός μας πρωταγωνιστής, ο Γιάννης Τσαριτσάνης, ένα παιδί που έχει φάει 28 χρόνια φυλακή για 2,5 χιλιάρικα απολυστίες σε βενζινάδικα, δυσανάλογη δηλαδή η ποινή με το ποσό, αν σκεφτείτε κάτι άλλο που έχουν φάει δισεκατομμύρια και είναι, κυκλοφορούν ελεύθεροι, αντιλαμβάνεστε πόσο άδικα μπορεί να αισθάνεται, πόση αδικία μπορεί να αισθάνεται ένα παιδί όταν μπαίνει στη φυλακή από τα 15 του. Είναι το ένα μέρος από μια μεγάλη έρευνα στις φυλακές αυλών ανηλίκων που μπήκα πριν από 2 μήνες περίπου, 3, και άρχισα να καταγράφω τα συναισθήματα αυτών των παιδιών. Είναι εκπληκτική η σειρά αυτή των εντυπωσιακή των συνεντεύξεων για όσα θα ακούσετε από το στόμα τους. Όσα θα σας αποκαλύψουν αυτή η μικρή, ανήλικη, δεν είναι ανηλίκων λέγεται, αλλά αρχίζει από την ηλικία των 16 ετών και φτάνει μέχρι την ηλικία των 25-26. Είναι παιδιά όμως και είναι δικά μας παιδιά. Και θεωρώ ότι ήταν μοναδική ευκαιρία, αφού είχα πάρει την άδεια, να μπω και να καταγράφω τα συναισθήματά τους, το θυμό τους. Από την παραβατικότητα μέχρι το έγκλημα. Απίστευτα πράγματα. Και από την μανολάδα με τις φράουλες μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Αυτό το οποίο έχει εντυπωθεί καλά μέσα μου είναι το έλλειμμα που έχουν στην πλειοψηφία τους αυτά τα παιδιά και που είναι συνήθως η οικογένεια και κυρίως η μάνα στην εφηβική ηλικία. Η έλλειψη της μητρικής στοργής δηλαδή. Και θα διαπιστώσετε από την κουβέντα μαζί τους ότι αρκεί ένα μικρό άγγιγμα επιδερμικό εντελώς για να βγάλουν τα πραγματικά τους συναισθήματα προς τα έξω. Θέλω να δούμε ένα απόσπασμα πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, στην επικαιρότητα, την τρέχουσα επικαιρότητα. Η τυπική αυτή σύλληψη του Πέτρου Κωστόπουλου, όπως συμβαίνει με πληθώρα άλλων επιχειρηματιών, βεβαίως έχει κερδίσει ή κέρδισε προς στιγμήν τις εντυπώσεις, πάντοτε διαδικτυακά, από την επισκεψιμότητα και τις ταχύτητες που βλέπω στο διαδίκτυο και τα όσα έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμή στα κανάλια, αλλά η είδηση δυστυχώς είναι αλλού. Οι ειδήσεις είναι αλλού, δεν βρίσκονται εκεί. Και γι' αυτό το λόγο έχω κοντά μου και τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δούκα. Αγαπητέ Πέτρο, χαίρομαι που σε έχουμε εδώ. Για να πούμε μερικές αλήθειες, τηλεοπτικές, πολιτικές αλήθειες από αυτές που δεν ακούγονται συνήθως στις τηλεοράσεις και που δυστυχώς δεν συζητούνται. Όπως δεν συζητείτε και εκείνα το οποίο συμβαίνει στην άλλη Ελλάδα, και η άλλη Ελλάδα δεν είναι μόνο η Ελλάδα των ωραίων ανθρώπων που σκέφτονται διαφορετικά, είναι και η Ελλάδα των φυλακισμένων εκεί που πήγα εγώ και κυρίως των ανηλίκων. Παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να είναι και δικά μας παιδιά, παιδιά τα οποία ζουν ανάμεσά μας, παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να αποτελέσουν κεφάλαιο για αυτόν τον τόπο και όχι μια θλιβερή διαδικασία σε κελιά με πόρτες που κλείνουν πίσω τους. Πάμε να δούμε αυτό το απόσπασμα. Είναι πολύ εντυπωσιακό και θα επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε με τον Πέτρο Δούκα. Γιάννης Τσαριτσάνης, Θεσσαλονίκη, ποινή 22 χρόνια για ένοπλη ληστεία. Μάλιστα. Γιάννη, πόσο είναι τον είσαι τώρα? 21. 21. Πότε έμπλεξες? Σε τι ηλικία? Στην παρανομία γενικώς, 12 ετών. 12 ετών. 12 ετών. Πού έζησες, πού μεγάλωσες, σε ποια γειτονιά? Μεγάλωσα στη Σταυρόπολη, στη Θεσσαλονίκη. Και έμεινα εκεί πέρα με τους γονείς μου.
ώσπου σε ένα διάστημα έμπλεξα με κάποιες παρέες και βρέθηκα σε αυτό το χώρο. Η οικογένεια μεγάλη? Η οικογένεια είμαστε, ήμουνα εγώ, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου και η μητέρα μου. Ήμασταν τετραμελής οικογένεια. Στα 14 όμως έχω χάσει τη μητέρα μου. Από τα 14 την έχω χάσει. Από την κακιά αρρώστια. Πώς άρχισε η περιπέτεια με την... Περιπέτεια άρχισε... Με την δικαιοσύνη. Είχα γενικώς ένα θέμα, είχα μια τρέλα με τα μηχανάκια και επέλεξα αυτή τη τέτοια. Επειδή ο πατέρας μου δεν μου έπαιρνε μηχανή, έφτασα στο σημείο να πάω να κλέψω μηχανάκι. Και από τότε, από το μηχανάκι, αρχίσαμε και κλέβαμε και άλλα μηχανάκια και φτάσαμε στο σημείο αυτό που είναι σήμερα. Στα 15 χρονών μπήκα πρώτη φορά φυλακή. Εδώ πάλι στην Αυλώνα. Μπήκα 15 ετών. Έκατσα περίπου 11 μήνες, 11,5. Βγήκα στα 16. Για πτέσματα, μικροκλοπές, δηλαδή πλημελήματα. Αργότερα ήρθαν λίγο δύσκολα τα πράγματα στη ζωή και μετά από το χαμό της μητέρας μου. Και δεν είχα άλλη λύση. Χρωστούσαμε και χρήματα. Υπήρχαν πολλά προβλήματα οικονομικά στο σπίτι. Η ψυχολογική κατάσταση ήταν πεσμένη. Δεν υπήρχε δυνατότητα για δουλειά. Και αναγκάστηκα να φτάσω σε ένα σημείο, δηλαδή να μπλέξω λίγο πιο χοντρά. Πιο χοντρά. Όταν λες πιο χοντρά? Όταν λέω πιο χοντρά, εννοώ ότι έφτασα στο σημείο μέσα από κάποιες παρέες, από κάποιες γνωριμίες. Και μπήκα στο πετσί του ρόλου. Δηλαδή πήγα στις ληστείες. Από τις κλοπές, τα πλημελήματα, άρχισα να κάνω και κακουργήματα. Όπως, παραδείγματος χάρη. Τώρα για να μιλήσουμε και για αυτό που είμαι μέσα. Για ληστείες είμαι μέσα. Σε βενζινάδικα. Από ό,τι ξέρω, ληστείες με ένα όπλο χωρίς σφαίρες μέσα. Ναι. Αποφάσισα και ήθελα να πάω με αληθινό όπλο. Απλά το μετάνιωσα για να μην κάνω ζημιά σε κάποιον άνθρωπο. Εντάξει, αφενός είχα κάποια προβλήματα στο σπίτι μου και έπρεπε να κάνω ένα τόσο ακραίο και επικίνδυνο πράγμα, το οποίο θα κόστιζε, μπορεί να κόστιζε και στη ζωή κάποιου ανθρώπου και να ήμουν ακόμα σε δυσκολότερη θέση. Και στη δική σου ζωή. Και στη δική μου ζωή. Ναι, ακριβώς και στη δική μου ζωή. Απλώς αποφάσισα ότι δεν θα ήθελα να το ρισκάρω, ώστε να μην γίνει κάποια στραβή, επειδή πρώτη φορά στη ζωή μου έμπλεκα σε τόσο χοντρό παιχνίδι. Και αναγκάστηκα να αγοράσω ένα άλλο όπλο με κάποια χρήματα που έβγαλα από κάποιες μικροπαρανομίες και να βάλω μέσα άσφαιρα. Ώστε το μόνο που, και μόνο που ήθελα ήταν να τρομάξω τον κόσμο και τίποτα παραπάνω. Κανονικό όπλο. Ένα κανονικό όπλο με άσφαιρα. Με άσφαιρα. Επαναλαμβάνω, άσφαιρα. Δεν υπήρχαν σφαίρες μέσα. Η αστυνομία βεβαίως έφτασε στο σημείο να βάζει μέσα σε κάποιες καταθέσεις της, η οποία δημιουργούσε η ίδια, να βάζει μέσα πράγματα ανεξήγητα, δηλαδή πράγματα που δεν πίστευα. Μου φορτώνανε και μου φορτώνανε και μου φορτώνανε πράγματα για κάτι που δεν έκανα. Για αυτά... σε ποια αστυνομία? Και όλα αυτά σε ποια αστυνομία, έπαιρνε, στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Και φτάσαμε στο σημείο να με δικάσουν τελικά για τις τρεις ληστείες που έκανα, για δύο κλοπές, για οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία στον αέρα. Μου δίνουν μια ποινή 28,5 χρόνια στην αρχή. Ομολόγησε εσύ εδώ μεταξύ. Ομολόγησα, ναι. Λάβανε υπόψη τους την ειλικρινή μου μεταμέλεια. Ομολόγησε στο κατηγορητήριο πράξεις που δεν έκανες ή ομολόγησε μόνο αυτά που έκανες? Πράξεις που έκανα. Δικάστηκες μόνο για αυτά που έκανες? Δικάστηκα μόνο πώς για αυτά που έκανα. Έκανες, κάνει. Στο ένα δικαστήριο, έχω δύο δικαστήρια. Ναι. Λοιπόν, στο πρώτο έχω κάνει τρεις ληστείες, δύο κλοπές και με δικάσαν για οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Ήταν διαφορετικά, πήγα μετά από καιρό. Απλά στο πρώτο με δικάσαν 28 χρόνια. 28 χρόνια, κοιτάξτε, ποινή σαν ένα 18χρονο παιδί. Λαμβάνοντας υπόψη την μεταφηβική ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη την ειλικρινή μεταμέλεια και την οικονομική μου κατάσταση στο σπίτι. Από τα 28,5 χρόνια με αφήνουν στα 13,5 με 5.000 ευρώ ανασταλτικό. Γυρίζω στη φυλακή, είμαι έτοιμος να φύγω. Και ξαφνικά μου έρχεται πάνω στο κελί ο γραμματέας με μία απόφαση ότι με κρατάνε για μία ακόμα ένοπλη ληστεία, εξτρά, για την οποία δεν είμαι εγώ. Μάλιστα. Οι ληστείες που έκανες ήταν όλες σε βενζινάδικα? Ήταν όλες σε βενζινάδικα, ναι. Mm-hmm. Απλά αυτοί που μου φορτώσανε... Πόσα χρήματα είχες πάρει? Πόσα χρήματα? Συνολικά, 2.500. Από τα βενζινάδικα. Και από τα τρία βενζινάδικα. Και από τα τρία βενζινάδικα. Περίπου 3.000. Περίπου 3.000 να λέμε ένα σούπερ. Χρησιμοποιώντας όπλο με άσφαιρα. Όπλο με άσφαιρα πάντα. Έριχνες? Έχω ρίξει στον αέρα. Μια σφαίρα στον αέρα. Για εκφοβισμό. Για εκφοβισμό, ναι.
Ήταν... Το μόνο που έγινε ήταν ότι σε μία από τις ληστείες, επειδή αγχώθηκα στην πρώτη μου τη ληστεία, χτύπησε έναν άνθρωπο με το όπλο. Του χτύπησα στη μύτη. Βέβαια, άθελά μου πάνω στο άγχος μου. Όχι με σφαίρα, όχι με σφαίρα. Μόνο με το όπλο το χτύπησα στη μύτη και του άνοιξα τη μύτη εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό βρέθηκε λίγο σε δύσκολη κατάσταση, είχε πάει και στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ίσως και ήταν και τα πολλά χρόνια. Αυτό που δεν θεωρώ δίκαιο είναι το ότι να δικαστώ δίκαια για αυτό που έκανα. Όχι για αυτό που δεν έκανα. Έπρεπε να είμαι έξω στους 8 μήνες φυλακής μου. Μετά από κάθε ληστεία, τι αισθανόσουν. Θέλω ειλικρινά να μου πεις, δηλαδή, ξέρεις, μέσα σου δημιουργείται μια εντύπωση, έτσι, συνηθίζεις το να κάνεις αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, σε αυτό έχετε δίκιο. Το πώς αισθανόμουν... Στο μελικό μιλάμε. Ναι. Και άλλος πρέπει να σας μιλάω στο πληθυντικό. Έγινε μάχη. Κύριε Γιάννη. Έγινε μάχη. Λοιπόν, είχα άγχος. Είχα άγχος το γενικός μετά από όλη αυτή την κατάσταση, το τι θα συμβεί, το τι θα προκύψει, με πιάσει αστυνομία, εννοείται. Δεν μπορώ να πω όμως ότι ένιωθα και πολύ άσχημα, γιατί το έκανα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να σώσω την οικογένειά μου. Για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Ούτε για προσωπικό μου όφελος, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Το έκανα για να σώσω μόνο και μόνο την οικογένειά μου. Έφτασε σε αυτό το σημείο. Τον πατέρα και τον αδερφό. Τον πατέρα και τον αδερφό. Φαντάζομαι ότι ονειρεύεσαι. Ναι, εννοείται. Εδώ μέσα, ποια είναι τα όνειρα της φυλακής? Ποια είναι τα όνειρα? Τα όνειρά μου αυτή τη στιγμή είναι να φτάσω σε ένα σημείο πέρα από τη φυλακή, να φύγω από τη φυλακή, να κοιτάξω πώς να διορθώσω τα λάθη μου, να φτιάξω μια αξιοπρεπές οικογένεια. Θες να κάνεις αξιοπρεπή οικογένεια? Ναι. Περίμενε τώρα, όπα. Φαντάζομαι ότι θα είσαι πολύ καλός πατέρας για τα παιδιά σου. Πιστεύω πως ναι, έχω τη δυνατότητα. Και φαντάζομαι ότι έχεις σκεφτεί τι πρέπει να κάνεις για να μην βρεθούν και τα παιδιά σου σε τόσο δύσκολη θέση. Εννοείται. Όπως το κάνω και για τον αδερφό μου. Έχεις βάλει πρόγραμμα, δηλαδή. Έχω βάλει πρόγραμμα στη ζωή μου πλέον. Μετά έχω κλειστεί στον εαυτό μου, έχω κάνει κάποιες σκέψεις και βλέπω ότι κάτι θα κάνω στη ζωή μου, κάτι θα κάνω. Κάτι θα κάνω. Το έχω, δηλαδή πλέον το έχω. Τα χέρια μου πιάνουν, έστω μια δουλειά θα βρω, κάτι αξιοπρεπές θα κάνω. Ώστε να προχωρήσω μπροστά. Πόσα χρόνια πιστεύεις ότι θα μείνεις ακόμα? Έτσι όπως το έχω σκεφτεί, σαν ένα πλάνο μπροστά και έχω κάτσει κάτω βάση μαθηματικών και έχω βγάλει κάποια αποτελέσματα. Είμαι 3 χρόνια μέσα στη φυλακή. Θέλω τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια. Πες μου κάτι. Αυτό δεν το έχεις φανταστεί ποτέ πως είναι μέσα στη φυλακή. 3 χρόνια να είσαι στο κελί. Να το είχα φανταστεί. Ναι. Όχι, πώς να το είχα φανταστεί, εφόσον δεν το είχα ζήσει. Αν ήξερες πως είναι, θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για σένα. Εννοείται. Θα σε φρέναρε. Θα υπήρχαν πολλά χι μπροστά μου. Πώς είναι στη φυλακή 3 χρόνια? Στις αρχές ήταν δύσκολα η φυλακή. Δεν μπορώ να πω. Υπήρξαν και καλές στιγμές, υπήρξαν και κακές στιγμές. Τα πάντα υπάρχουν παντού. Εντάξει, με τον καιρό, κερδίζοντας πράγματα, κάνοντας δουλειές, ασχολώντας με τη μουσική, περνώντας μια τάξη στο σχολείο με την οποία έχω βραβευτεί κιόλας και από τον ίδιο τον Υπουργό και από τον πατέρα Μάρκο. Θεός χωρέστον, έχει επιβιώσει ο πατέρας Μάρκος, η αδερφή του μας έδωσε τα βραβεία. Έχω δει τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή με το καιρό τα πράγματα κατασταλάζουν, βάζεις δηλαδή κάποια συγκεκριμένη πορεία, ώστε θα πεις εκεί πέρα πρέπει να πάω. 18 ετών μπήκες φυλακή. 18 ετών. Στη δεύτερη φυλακή. Στη δεύτερη. Και η πρώτη? Η πρώτη ήταν 15. Πόσο καιρό είναι στην πρώτη μέσα? Περίπου ένα χρόνο, 10,5 μήνες. Δεν βοήθησε όμως για να μην ξανακάνεις πράγματα? Όχι, δεν βοήθησε. Γιατί τότε δεν είχα τη δυνατότητα. Δεν κατάλαβες τι είναι φυλακή τότε. Ναι, ναι. Είσαι πολύ μικρός. Δυστυχώς δεν ήμουν καθόλου όριμος. Το βλέπεις για πλάκα. Ναι. Πώς είναι να ακούς κάθε μέρα αυτά τα κάγκελα να κλείνουν, να ανοίγουν, μπαμ, μπουμ, να βαράνε οι πόρτες? Ανυπόφορα. Ανυπόφορα. Δεν είναι σκληρό? Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Τίποτα άλλο. Τι έχω βάλει ένα πρόγραμμα, εντάξει, κάπως να περάσει η μέρα μου. Τη γυμναστική μου, σηκώνομαι το πρωί, κάνω τρέξιμο. Έρχομαι, κάθομαι, βλέπω τηλεόραση. Πηγαίνω στη δουλειά μου, γυρνάω από τη δουλειά μου στις 2 ώρα το μεσημέρι. Ποια είναι η δουλειά σου? Δουλεύω σαν καθαριστής. Καθαριστής. Ναι. Σαν καθαριστής δουλεύω. Σκέφτηκες, έχει λύκειο εδώ μέσα και γυμνάσιο. Σκέφτηκες να τα τελειώσεις, να δώσεις εξετάσεις, να δεις κάπου.
Κοίταξε να δεις, Μάκη, μετά από 3 χρόνια φυλακής, έχω πάει στο σχολείο, έχω τελειώσει μια τάξη βέβαια, αλλά μετά από 3 χρόνια φυλακής, εφόσον έχω τη δυνατότητα να κερδίζω πράγματα, με τη δουλειά μου βέβαια, με τη δουλειά μου, θα ήθελα να, και έχω κερδίσει βέβαια το προνόμιο της ελευθερίας, να κινούμαι κάπως ελεύθερα. Δεν θα είμαι κλεισμένος δηλαδή σε ένα χώρο. Θα πηγαίνω σε ένα γραφείο να καθαρίζω, θα πηγαίνω κάπου αλλού να καθαρίζω. Θα κινούμαι, θα περνάει η μέρα μου. Θα ενεργώ τον εαυτό μου κάπως. Πλέον δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν εδώ πέρα το σχολείο. Ώστε αυτό που σου είπα, να κερδίσω το πρόγραμμα της ελευθερίας. Αυτό ήθελα να κερδίσω και το κέρδισα. Η φυλακή είναι σχολείο. Για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Το κάγκελο που χτυπάει είναι ένας θόρυβος που θα μείνει για πάντα μέσα στη ψυχή σου. Φαντάζομαι και όταν τα ζεις ελεύθερος... Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Αυτές οι μεγάλες εμπειρίες, είτε καλές είτε κακές, δεν ξεχνιέται. Έχει καλές εμπειρίες η φυλακή. Η φυλακή, οι καλές εμπειρίες, δεν θα μπορούσα να το πω, όχι. Έχει ευκαιρίες καλές. Όπως? Όπως, η μουσική. Η μουσική. Εγώ, εδώ και 2 χρόνια κάνω μουσική, ασχολούμαι με τη μουσική. Και έχω κάνει και μεγάλες συναυλίες. Έχω κάνει αφιερώματα. Είχα ξεκινήσει με ένα συγκρότημα τους Wings. Τραγουδάς. Τραγουδάω και έχω μάθει και κιθάρα πλέον. Έχω μάθει και κιθάρα. Αργότερα έχω κάνει τα μεγάλα μου τα αφιερώματα στο Βασίλη τον Παπακοσταντίνου, στον Αρχίνο Ιωαννίδη, στη Χάρη Αλεξίου. Και τώρα περιμένουμε και ακόμα κάποιους να έρθουν. Είναι έκπληξη. Δεν θα πω το όνομά του. Απλά μέσα από τη μουσική ορίμασε το μυαλό μου. Έμαθα να εκφράζομαι καλύτερα. Πες το όνομα, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν παίξει η εκπομπή θα έχει τραγουδήσει. Οπότε δεν θα έχει τραγουδήσει. Δεν θα έχει τραγουδήσει. Θα έρθει πολύ αργότερα. Θα έρθει πολύ αργότερα. Δεν θέλω να το πω. Θα είναι έκπληξη. Είναι καλλιτεχνικό. Είναι καλλιτεχνικό όνομα, μεγάλο. Με το τραγούδι. Τραγούδι και συνθέτη. Συνθέτη και τραγουδιστή. Ναι. Το λες αυτό γιατί είναι το επάγγελμα που θες να ακολουθήσει βγαίνοντα από εδώ. Κοιτάξτε, εφόσον 2 χρόνια πηγαίνω τόσο καλά εδώ, γιατί να μην το αξιοποιήσω και έξω. Γιατί να μην το αξιοποιήσω. Εφόσον έχω τη δυνατότητα και μου δοθεί κάποια ευκαιρία έξω, γιατί όχι. Αυτό ονειρεύεσαι να κάνεις. Είναι και αυτό μέσα στα όνειρά μου. Να τραγουδήσεις και να κερδίσεις τη ζωή σου. Να κερδίσεις τη ζωή. Ναι. Ωραίο όνειρο. Υπέροχο, όχι ωραίο. Όχι μόνο ωραίο. Υπέροχο. Υπέροχο. Ξέρεις τι ώρα είναι να έρχονται οι γονείς σου στη φυλακή να σε βλέπουν σε μια συναυλία, να κάθεσαι στα σκαλιά, να τραγουδάς ένα ωραίο τραγούδι και να βλέπεις τον πατέρα σου και τον αδερφό σου να δακρύζουν από χαρά. Και την ώρα που παίζεις κιθάρα να σε πιάνουν τα κλάματα. Μια τόσο ωραία στιγμή. Μια τόσο ωραία στιγμή. Αυτή η στιγμή έπρεπε να μείνει για μένα στην ιστορία. Στην ιστορία έπρεπε να γραφτεί. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Δεν υπήρχε. Κανένας δεν θα... Αυτό που είναι που είπα πριν, το εμείς και το εγώ, θα κοιτάξουν ένα γενικότερο πλάνο. Κάποιος όταν θέλει να πάρει κάτι θα κοιτάξει ένα γενικότερο πλάνο. Δεν θα κοιτάξει κάπως συγκεκριμένα. Αυτό είναι πλάνο της δικής σου ζωής. Αυτό είναι πλάνο της δικής μου ζωής, ναι. Θα γράψει η κάμερα της ψυχής σου. Εννοείται. Και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Να, εδώ πέρα που φτάσαμε, Μάκη, βλέπεις τι γίνεται. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και την Πέμπτη στην εκπομπή και εδώ από το Ζουγλατζάρι. Ήδη αν μπείτε μέσα στο πρωτοσέλιδο μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Και φυσικά ακολουθούν πάρα πολλές συνεντεύξεις ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Δεν μιλάω για τον Γιάννη. Ο Γιάννης άλλωστε πλήρωσε πολύ ακριβά την απόφασή του να πάρει ένα όπλο με άσφαιρα για να κάνει ληστείες και να ταΐσει τον αδερφό του και τον πατέρα του. Αλλά όπως και να το κάνεις, 2.500 ευρώ με 28 χρόνια φυλακή, κύριε Δούκα, είναι αναντίστοιχο δυσανάλογο. Δείχνει πολύ βαρύ. Καταρχήν αξιέπαινη προσπάθεια. Συγχαρητήρια και μπράβο που διανοηθήκατε να το κάνετε. Δεν χρειάζεται. Και που φέρνετε σε επαφή την κοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σήμερα εκτός κοινωνίας. Να κάνουμε κανέναν αγώνα. Ήταν καταθλιπτική αυτή η συνέντευξη αλλά και ευεργετική ταυτόχρονα. Γιατί λες τώρα αυτό το παιδί, ας πούμε, 28 χρονών, να έχει να κάνει τόσα χρόνια ακόμη φυλακή. Θυμάμαι τη ρίση του Σοκράτη. Που έλεγε ότι πρέπει να δεις κάθε ενέργεια
αν είναι ενάρετη για τον εαυτό σου και αν βελτιώνει τον άλλο. Δηλαδή αυτό που κάνει η κοινωνία τώρα στο Γιάννη, τον βοηθάει να γίνει καλύτερο. Θα μπορούσε ο Γιάννης αύριο να έρθει πίσω στην κοινωνία χωρίς να την απειλήσει με κάποιο βαρύ έγκλημα. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτός είναι ένας καλύτερος άνθρωπος, πιθανόν πολύ καλύτερος πλέον, διότι κάποτε έκανε και αυτός πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τη χάνουν ασυλίας. Έτσι, όταν πας και εκφοβήσεις κάποιον με ένα πιστόλι και ο βενζινάς εκεί θα κατατρομοκρατήθηκε όταν είδε κάποιον να του λέει: ξέρει, για να ζήσεις, δώσε μου τα λεφτά τα οποία έχεις δουλέψει τώρα μια εβδομάδα ή οτιδήποτε. Δεν είναι ευγενής πράξη. Από την άλλη μεριά λες: εντάξει. Έγινε αυτό, τώρα μπορώ να συμμαζέψω τα πράγματα. Ναι, ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος πλέον πολύ καλύτερος. Μπορώ κάπου να τον βοηθήσω να τον επανεντάξω στην κοινωνία αντί σωστά, να είναι κλειδωμένος. Όταν όμως κάποιοι κύριοι έχουν βυθεί στη χώρα στο χρέος, μιλάμε για δισεκατομμύρια και κυκλοφορούν ελεύθεροι, εκεί πάει το μυαλό σου. Το δικό του το αδίκημα, ποιος νόμος θα το τιμωρήσει. Και αν στο Γιάννη επιβάλλεις 28 χρόνια φυλακή για 2.500 ευρώ σ' άλλους, πόσα χρόνια φυλακή πρέπει να ρίξει. Έβλεπα και το βιβλίο του Θαπατέρο, τα δημοσιεύματα του Reuters, που τον είπε, fucking people, του είπε ο Σαρκοζή, ναι, και πήδηξε, λέει, πάνω στο τραπέζι, το γά και τέτοια. Και σήμερα βγήκε και τα παραδέχει το Παπανδρέου, ότι έγιναν όλα αυτά. Ναι, έκανε μια απάντηση, αλλά περί άλλων είπε, δεν είπε για το συγκεκριμένο, και αν τα είπε αυτά, λέει. Και όχι, λοιπόν. Όχι, είπε συγκεκριμένα πράγματα, ότι αυτά τα γαλλικά, λέει, που πέφτουν μερικές φορές στο τραπέζι, αναφέρονται στους, προσβάλλουν τους λαούς. Φυσικά τους λαούς προσβάλλουν, αλλά ο δικός μας εκπρόσωπος πρωθυπουργός δεν έπρεπε και εκείνος να του ρίξει τα γαλλικά επάνω στο ίδιο τραπέζι και να του θυμίσει ότι οι κύριοι αυτοί όλοι έχουν ευθύνες. Δηλαδή, προσέχτε. Μονομερός πέφτουν τα γαλλικά. Κοιτάξτε όμως τι έγινε, διότι πριν πάμε στις ευθύνες των άλλων, να δούμε τις δικές μας ευθύνες. Ο τότε πρωθυπουργός πήγε και τους είπε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις διαδοχικά σας κλέβανε. Ποτέ δεν σας έλεγαν τα σωστά ελλείμματα. Ότι το έλλειμμα είναι 15% και όχι 7, 8, 9, 10. Ότι είμαστε ένας τιτανικός. Ότι οι Έλληνες δεν είναι βασικά έντιμος λαός. Τι περιμένεις και από τους άλλους, δηλαδή. Όταν εμείς πηγαίνουμε και δυσφημίζουμε τον εαυτό μας, μετά τι έγινε. Τους λέει: θέλουμε βοήθεια. Πάνε τα ευρωπαϊκά κράτη, χωρίς να κάνουν αυτά δημοψηφίσματα. Διότι αν πήγαινε ο Φιλανδός πρωθυπουργός στους Φιλανδούς κατοίκους και τους έλεγε: θέλετε να βάλετε το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Το 80% των Φιλανδών ή των άλλων θα έλεγε: όχι, φυσικά. Ας κάτσουν οι Έλληνες να τα βρουν. Και έρχεται λοιπόν την ώρα που όλοι έχουν συμφωνήσει να δώσουν κάποιο κουτσό στραβό πακέτο βοήθειας και τους λέει: ξέρετε, πριν το πάρω, θα κάνω εγώ δημοψήφισμα. Δεν κάνετε εσείς, αλλά θα κάνω εγώ, εφού είχε συμφωνήσει άλλα πράγματα. Θες κάτι να κάνεις περίεργο, συζήτα το εκ των προτέρων. Μην τους πιάνεις καθημερινά σε μια αίθουσα που έχουν όλα συμφωνηθεί και να τους λες τελευταία στιγμή: ξέρετε, δεν τα έχουμε συμφωνήσει, άλλα έλεγα πριν, τώρα θα πάμε σε δημοψήφισμα. Επόμενο είναι να εκμανούν και αυτοί. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν δίνω το βάρος του λάθους στους Ευρωπαίους. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Δούκα. Δεν είναι έτσι. Όταν υπήρχε η διαπλοκή των χρηματοοικονομικών συστημάτων της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο, εάν ο Έλληνας πρωθυπουργός έλεγε: μάγκες, χρεοστάσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ιδαλλιώς φεύγω, σηκώνομαι και λικοπανάω και φεύγω από το γκρουπ. Δεν έκανε αυτό. Αυτός είπε: συμφωνούσε όλα, εντάξει, και τελευταία στιγμή του είπα άλλα πράγματα. Αν το έκανε εκείνο τότε, ο Σαρκοζή θα κρυβόταν κάτω από την καρέκλα του. Γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα θα συνέχιζε στο δρόμο του Γεωργάκη Παπανδρέου ο Σαρκοζή, ο Μπερλουσκόνη, οι υπόλοιποι και θα πτώχευε η Ευρώπη. Είναι έτσι, δεν είναι? Δεν το υπήρχε έκανε, μια περίοδος για την οποία η Ευρώπη ήταν πολύ ευαίσθητη στις εξελίξεις Ελλάδος. Τώρα υπάρχει ανοσιοποίηση. Δηλαδή, κατάφεραν οι Ευρωπαίοι τώρα να πούνε και να πέσει η Ελλάδα. Έχουν απεμπλακεί. Ακριβώς. Έχουν απεμπλακεί. Λοιπόν, τώρα έχουν απεμπλακεί. Τότε ήταν πιο δεμένοι μαζί μας. Και τους έτσιζε. Πολύ δεμένοι. Ήταν πολύ και δεμένοι. Ήμασταν ζωσμένοι με εκρηκτικά. Οπότε, προκειμένου να μας αφήσουν να τραβήξουμε το σχοινάκι, θα κούρευαν το χρέος, θα έμπαινε η Ελλάδα στη διαδικασία. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, όχι να πεινάνε οι άνθρωποι. Γιατί ο Ισπανός είπε στη Μέρκελ, ούτε να το σκέφτεσαι. Ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι όταν πήγαμε εκεί. Δεν ξέραμε καν πόσο είναι το έλλειμμα, δυσφημίσαμε τους εαυτούς μας. Αλλά όταν πας να κάνεις μια τέτοια υψηλού ρίσκου κίνηση, δηλαδή να σου πεις: παιδιά, στάση πληρωμών, ξεχάστε το, ή θα βρούμε ένα πακέτο, ή δεν σας πληρώνουμε τίποτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχεις μελετήσει από την αρχή. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις αν αυτοί είναι έτοιμοι να μπλοφάρουν, αν θα το δεχθούν αυτό. Δεν πας στα κουτουρού να κάνεις το μάγκα, όπως πήγε ο Παπανδρέου στις Κάνες και έκανε το μάγκα.
και βγήκε δηλαδή, με την ουρά στα σκέλια. Δηλαδή, αν ήθελες να το κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι έτοιμος. Να έχεις κάποιο καβάτζο χρημάτων. Να ξέρεις ότι έχω αρκετό πετρέλαιο για ένα μικρό διάστημα να κάνω. Ότι έχουν τα νοσοκομεία μου φάρμακα, ώστε όταν γίνει η μπλόφα. Διότι δεν θα λυνόταν το πρόβλημα. Δεν τρέχανε οι Ευρωπαίοι σε μια μέρα να λένε στην Ελλάδα, ναι, έλα, πάρε 50 δις. Έτσι, θα έπαιρνε, σε αυτό το διάστημα τη σκληρή κόντρα θα έπρεπε να ήσουν έτοιμος. Η Ελλάδα ήταν συνεχώς τσαπακτσούλικη στην αντιμετώπιση των Ευρωπαίων και θα τρώγαμε τα μούτρα μας και μια τέτοια, ας πούμε, πιο ηρωική, όπως τη φάγανε και οι Κύπροι που δεν ήταν έτοιμοι. Αρκεί να σκεφτείτε όμως και να πείτε δημόσια ότι την ίδια ευθύνη φέρετε κι εσείς με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή στην κυβέρνηση στο οποίο συμμετείχατε ως Υπουργός Οικονομικών, διότι και παρόλες αντιρρήσεις τις οποίες έχουμε εκφράσει επανειλημμένα, τη θέση σας, τη στάση σας, τη διαφοροποίησή σας, τα. Τις επιστολές ότι βουλιάζουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Πιέζε μόνο τις επιστολές. Βεβαίως. Αλλά όμως δεν έπρεπε να μείνετε κι εσείς εκεί. Αυτό καταλογίζουν στο Δούκα όλοι. Γιατί δεν σηκώθηκε να φύγει, να τους πειράξει το διάλογο εδώ πέρα. Είστε τρελοί, εσείς πηγαίνετε στον κρεμό. Εγώ γιατί να υπονομεύσω το όνομά μου, την ιστεροφημία μου και την αξιοπρέπεια της οικογένειας μου. Δεν πρόλαβα, γιατί με φύγαν αυτοί. Πριν προλάβω να φύγω εγώ, με φύγαν. Εντάξει, σας φύγανε αυτοί. Δεν αντιλέγω. Αλλά ο Καραμαλής κοιμότανε. Κοιμόταν όρθιος. Ο Παπανδρέου πήγε και έκανε το αυτονόητο. Ορθώς είπε ότι είμαστε κλέφτες. Γιατί ήμασταν κλεφτρόνια. Τι ήμασταν δηλαδή. Όλοι αυτοί 13 δις να μας ζητάνε τώρα πίσω από την Ολυμπιάδα της κυρίας Αγγελοπούλου οι Τροϊκανοί, οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια, φανταστείτε πόσα παραστατικά έχουν χαθεί, έχουν κατορθώσει να βρουν 13 δις. Εάν μετά από τόσα χρόνια ανακαλύπτεις 13 δις στα τευτέρια, σημαίνει ότι αυτό είναι διπλάσιο το ποσό το οποίο λείπει. Ποιος τσέπωσε αυτά τα 20-30 δισεκατομμύρια. Είναι λίγα. Αυτά η Τρόικα θα πρέπει να τα ζητάει. Μόνοι μας δεν πρέπει να το ψάξουμε αυτό επομένως, το θέμα. Δηλαδή η Τρόικα μας θέλει τώρα ότι λέει πού πήγανε τα λεφτά. Η ίδια λοιπόν, η κυβέρνηση έπρεπε να τα ερευνήσει. Φάσκουμε και αντιφάσκουμε και εγώ το ίδιο. Και είχατε δημοσιοποιήσει κάποια στοιχεία που σας είχα στείλει για το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων και τις υπερβάσεις σε κάποια έργα που ήταν μέχρι και 1000%. Μα εγώ διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Ελενόπουλου που ένας φίλος μου το πρωί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίει η Γιάννα Αγγελοπούλου. Μου είπε ότι. Διότι τα δημόσια έργα δεν τα έλεγχε αυτή. Μου είπε λοιπόν ότι διάβασε να δεις τι λέει ο Ελενόπουλος ή Ελεϊνόπουλος. Είναι εξαγριωμένος, διότι λέει ότι είναι πραγματικά, λέει ο κύριος Ελενόπουλος, να μην κατανοούν ορισμένοι ότι τα όποια γαλλικά, από όπου και αν προέρχονται, εννοεί τα βρυσίδια που έριξε ο Σαρκοζή στον Γιώργο Παπανδρέου, απευθύνονται στους λαούς Ευρώπης, γιατί αυτούς υποτιμούν. Και όταν δεν θέλουν οι πολίτες να έχουν αποφασιστικό ρόλο. Εντάξει, τι είπα να πει. Και γιατί ζήτησαν οι Έλληνες πολίτες να γίνει δημοψήφισμα μια μέρα πριν τις κάνες ξαφνικά, ξεσηκώθηκαν 11 εκατομμύρια. Αυτή είναι η μεγάλη. Όχι, οι Έλληνες δεν ήθελαν καν το μνημόνιο. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Το μνημόνιο επευλήθη με τη διαδικασία της τρομοκρατίας ότι αύριο το πρωί δεν θα πάρετε μισθό και σύνταξη. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Λοιπόν, τέλος, ακούστε τι λέει εδώ, βγάζετε συμπέρασμα. Αν και δεν είναι αναγκαίο, αλλά χρειάζεται για την ιστορία, καλό θα ήταν οι εγχώριοι αναλυτές και σχολιαστές να αποφασίσουν επιτέλους κάτι απλό. Δύο τελείες, όταν ομιλούν και υπερασπίζονται τα δήθεν τον ελληνικό λαό, το πράττουν επειδή τον εμπιστεύονται ή για να του ρίξουν στάχτη στα μάτια. Σε ποιους απευθύνονται, ποιοι είναι οι αναλυτές αυτοί. Έχει σημασία, λέει η απάντηση, γιατί από αυτήν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό αν όταν ομιλούν για διαπραγμάτευση το κάνουν με επίγνωση για να προκαλέσουν εντυπώσεις. Γιατί κάποιοι άλλοι το έχουν απαντήσει. Και όχι μόνο δεν ήταν εντολοδόχοι, όπως αποδεικνύεται περίτρανα, αλλά και έκαναν σκληρές διαπραγματεύσεις και δεν υπολόγισαν κόστος. Τι εννοεί κάποιοι άλλοι που έκαναν σκληρές. Εννοεί τον κύριο Παπανδρέου. Ότι έκανε σκληρές διαπραγματεύσεις και δεν υπολόγισε το κόστος, γι' αυτό και είχε το άδοξο τέλος το οποίο είχε. Αυτό λέει. Αλλά βγαίνει από τις συσκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι ελληνικές θέσεις ήταν ένα αλαλούν. Δεν ήταν αυτές οι σκληρές διαπραγματεύσεις. Άλλο η σκληρή διαπραγματεύση λέει, και άλλο μια διαπραγμάτευση αλαλούν όταν δεν έχεις ένα σοβαρό επιτελείο να αντιπαρατεθεί στους αρκετά δυνατούς. Είναι επικοινωνιακά είναι ανίκανη, διότι αυτό αν το διαβάσει ένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει. Ας το έλεγε πιο ίσια ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, η ομάδα του οικονομική και το επιτελείο του τότε πραγματικά πάλεψαν σε ένα τραπέζι προσπαθώντας να βάλουν το θέμα στη σωστή του βάση και δέχτηκαν χυδαίες επιθέσεις τύπου θα σε γά και τέτοια από το Σαρκοζή, παλιό που και τα υπόλοιπα. Είναι δυνατόν να μιλάει στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Σαρκοζή με αυτόν τον τρόπο παρουσία των υπολείπων μέσα στα παλάτια και τα πλούτη τους και να μην σηκωθεί να παραιτηθεί να φύγει και να πει ωραία, πτωχεύουμε και άντε και να τους μιλήσει και αυτός γαλλικά
και να τους πάρεις Βάρνα μαζί. Αλλά η συγκεκριμένη κόντρα, προσέξτε, δεν έγινε γενικά για το μνημόνιο. Γιατί το μνημόνιο το έχει υπογράψει. Ναι, έγινε για το δημοψήφισμα, το οποίο τους το παρουσίασε τελευταία στιγμή. Όλα αυτά τα πράγματα συζητούνται εγκαίρως και πας εκεί και τα επικυρώνεις με το Συμβούλιο Αρχηγών. Πείς. Δεν πας τελευταία στιγμή, αφού οι άλλοι έχουν πει δεν θα κάνουν δημοψηφίσματα στα δικά τους κράτη, εσύ που παίρνεις τα λεφτά τους να λες τώρα εγώ θα κάνω δημοψήφισμα αν θέλω τα λεφτά σας ή όχι. Δηλαδή πραγματικά τους τρελάναμε εκεί πέρα. Πιστεύω, εγώ δεν δίνω δίκιο στην ελληνική πλευρά σε αυτήν. Πιστεύω ότι στην απέλπιδα προσπάθειά τους να αποφύγουν τις συνέπειες και τους σκληρούς όρους του μνημονίου, πέταξαν αυτό για να φοβηθούν οι άλλοι. Οι άλλοι αντί να φοβηθούν έγιναν μπαρούτι, γιατί υποτίθεται ότι. Αυτό είχαν, ναι. Νωρίτερα όμως, για να αποδείξουν ότι δεν είναι όχι μόνο δεν είναι εντολοδόχοι, αλλά δεν είναι και υπάλληλοι. Διότι λειτουργήσαν ως υπαλληλικό προσωπικό. Δεν μπορεί να πηγαίνει εν ονόματι ένας λαός πρωθυπουργός εκεί και να σου, λέει, να σου μιλάει έτσι ο Σαρκοζή και να ανέβει, πάτησε το πόδι στην καρέκλα, να ανέβει στο τραπέζι, να χτυπήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό. Τι είναι αυτά? Ποιος ο Σαρκοζή? Λοιπόν, που δεν το συζητάμε τώρα. Εμείς θα δίνουμε τα δικαιώματα. Εμείς θα δίνουμε αυτά τα δικαιώματα και όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υπήρξε αντίδραση. Δεν έκανε τίποτα. Βγήκε έξω ικανοποιημένος ότι πήγε καλά. Ναι. Η σύσκεψη. Ναι. Τώρα δεν σου φταίνει η Ευρωπαίοι για αυτό το πράγμα όταν εσύ χειρίζεσαι αυτά τα θέματα με αυτόν τον τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι οι Ευρωπαίοι κοιτάνε την πάρτη τους, δεν κοιτάνε την ευημερία της Ελλάδος. Κοιτάνε πρώτον όσο αφορά τη διάσωση της Ελλάδας τότε που δεν υπήρχε αυτή η ανοσιοποίηση να μην υπάρξει κάποιο ρήγμα μέσα στην Ευρώπη. Γι' αυτό δώσανε και τα λεφτά τα οποία δώσανε. Και μπορεί να τους πει κανείς, εντάξει, καλοδεχούμενα ήταν. Δεν είπαμε όχι όταν μας δώσανε τα λεφτά. Και το δεύτερο είναι αυτό που κοιτάνε, να τα πάρουν πίσω αυτά τα λεφτά που μας δώσανε για να πάνε στα καφενεία της Φιλανδίας και της Γαλλίας και να πούνε δώσαμε στην Ελλάδα, σώσαμε και την Ευρώπη μαζί με την Ελλάδα και παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω. Αλλά η δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι να ικανοποιήσει τους Ευρωπαίους στους δικούς τους στόχους, είναι να κάνουμε και εμείς αυτά που θέλουμε να κάνουμε εμείς για πάρτι μας. Αυτό πρέπει να γίνει. Σώσαμε. Άκουσα χθες τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι και οι Έλληνες έχουν ακόμη φοροδοτική ικανότητα. Πού τη βρήκες, ρε παιδάκι μου, τη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων? Στον Ράδα, στα λέει αυτά. Ναι, χθες τη συνέντευξη στον κύριο Πρετεντέρη. Και λέω, πού τη βρίσκεις εδώ, έχουν εξαντληθεί οι πάντες. Και προσέξτε, δεν έχουν εξαντληθεί μόνο οι φτωχοί. Διότι ένας φτωχός, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, έχει συνηθίσει κάπως σε μια κατάσταση και, και υποφέρει πάρα πολύ. Εδώ έχουν καταστραφεί και η μεσαία τάξη και η επιχειρηματική τάξη έχει καταστραφεί. Ωραία. Δεν υπάρχει επιχείρηση που δεν χρωστάει πλέον και τις Μιχαλούς και έχει να πληρώσει απίθανα χαράτσια για το εργοστάσιο, φόρους, φορολογικούς ελέγχους, συλλήψεις. Αυτά είναι πρωτόγρονα πράγματα για μια κοινωνία που θέλει να ευημερήσει. Και σας λέω το εξής, γιατί θέλω να πάτε στο διάλειμμα, σε διάλειμμα από ότι. Όχι, δεν έχουμε διάλειμμα. Σας λέω το εξής. Επειδή είπε χθες ότι οι Έλληνες έχουν δυνατότητα να πληρώσουν και άλλους φόρους. Και λέω, βρέα, αδερφάκι μου, δεν βλέπεις τις καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μαζεύει τα συνολικά όλων των τραπεζών? Από 260 δισεκατομμύρια πριν από 3 χρόνια περίπου, σήμερα είναι 150 δισεκατομμύρια. Έχουν εξαφανιστεί 100 δις καταθέσεις. Κάποια από αυτά μπορεί να πήγαν στο εξωτερικό, ευλόγως μάλιστα, γιατί όλο σου λέει εδώ είναι ένα λαλούμι, ρε παιδάκι μου. Τουλάχιστον εγώ δουλεύω μια ζωή να τα πάω, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, στην Αμερική και τα λεφτά. Αλλά σώθηκε η Ελλάδα τελικά? Η Ελλάδα δεν έχει σωθεί ακόμη. Ίσως έχουν αποφευθεί χειρότερα, αλλά λέει. Άλλο, τι να τα κάνω με το χειρότερο τότε, τελικά. Το χειρότερο ήταν, ξέρω εγώ, να ξυπνήσει ένα πρωί και να μην υπάρχει κατάθεση στην τραπεζά σου, να είχαν εξανεμιστεί και αυτά τα 150 δισεκατομμύρια. Να πήγαινε στο βενζινάδικο και να λέει: δεν έχουμε λεφτά να εισάγουμε πετρέλαιο, άρα δεν έχεις βενζίνη να βάλεις στο Toyota σου, κύριε τάδε μου. Να πας στα φάρμακα και να λες: δεν μας δίνουν οι ξένοι φαρμακοβιομήχανοι, διότι δεν υπάρχουν λεφτά. Η Ελλάδα έχει πλέον πτωχεύσει, δεν μπορεί να πληρώσει κανείς για στοιχειώδεις ασθενείς. Βαδίζουμε προς τη σωτηρία, για να το πω απλά, ή βαδίζουμε προς τον εξευθελισμό για την καταστροφή? Κοιτάξτε, βαδίζουμε προς κάτι καλύτερο πάρα πολύ κουτσά στραβά, με πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή γίνεται κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Κουτσά στραβά στο καλύτερο. Πάει στο διάλογο. Ναι, διότι υπάρχει μια ευθεία οδός προς το καλύτερο και υπάρχει μια οδός που πας δεξιά, πας αριστερά, γυρίζεις πίσω, ξαναπας. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια. Δεν λέω εγώ, δηλαδή, το γεγονός ότι δεν έχουμε εκείνα τα ελλείμματα που είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια είναι κάτι θετικό. Το πλεόνασμα αυτό είναι μαϊμού, είναι στα χαρτιά, είναι πλεόνασμα? Μπορεί να έχει μικρό κομμάτι μαϊμού. Υπάρχει. Έχει καμία ανταπόκριση στην τσέπη των πολιτών? Καμία. Μα έστω το πλεόνασμα έχει, επειδή ακριβώς έχει μπει στην τσέπη των πολιτών. Άρα δεν έχει. Αντιθέτως, οι πολίτες ζουν χειρότερες μέρες. Αλλά τουλάχιστον λες,
αρχίζει το δημόσιο κάπως να, να περιμάζεται. Βλέπω ακόμη βουλευτές. Αυτό είναι πλεόνασμα που έχει βγει από την τσέπη των πολιτών. Ναι, από την τσέπη των πολιτών. Δεν βγαίνει από αλλού. Μπαίνει στην τσέπη των πολιτών. Όχι, όχι, αυτό είναι πλεόνασμα δημοσιονομικό που για να δημιουργηθεί έχει υπάρξει επιδρομή στις τσέπες των πολιτών. Αλλά δεν είναι τρόπος αυτός για το μέλλον. Θα υπάρξουν άλλα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, οπωσδήποτε. Ναι. Ναι, δεν τώρα, δε βλέπω. Τώρα τι ακριβώς θα είναι. Ο όταν ο ίδιος λέει χθες ότι μπορείτε να πληρώσετε και άλλους φόρους, τι έλεγε. Σαν να λέει, ετοιμαστείτε παιδάκια. Τι... για νέες φαλιάρες. Τι ήταν, ας πούμε. Δηλαδή, τι άλλο προμήνυμα ήθελε να δώσει όταν λέει ότι. Που κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς λάθος αυτή η αντίληψη. Σαφέστατος. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί βλέπω και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ψάχτε τα. Δέστε πόσο έχουν πέσει οι καταθέσεις και πόσο έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα. Από φόρους πληρώνει ο Έλληνας. Δεν πληρώνει από εισοδήματα όπως πληρώνει. Ο Αμερικάνος πληρώνει, έχει ένα εισόδημα και δίνει το 30%. Πού είναι το λίπος που βλέπει ο Στουρνάρας και τα αποθέματα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει και προσέξτε. Έχει καταστραφεί για παράδειγμα και η αγορά ακινήτων. Ο Έλληνας τι ήθελε να κάνει. Έπαιρνε λίγα ομόλογα τα οποία καταστράφηκαν διότι έγινε ένα πολύ μεγάλο κούρεμα. Έπαιρνε μετοχές στις 4.000, το δίχτυ πήγε στις 600 και τώρα έχει πάει ξέρω εγώ στις 1.150. Είχε καταθέσεις που έπεσαν από τα 260 δις στα 150. Αν δεν ήταν 260 ήταν 240. Πάντως ένα κατοστάρικο σχεδόν. Έχει χαθεί και είχε βάλει τα λεφτά του στα ακίνητα. Τα ακίνητα με αυτή την υπερφορολόγηση έχουν πέσει πάνω από 50%. Δεν μπορεί να πουλήσει ακίνητο σήμερα σε οποιαδήποτε ξεφτελιστική τιμή. Και του είχα στείλει και εγώ ένα γράμμα. Του λέω ρε παιδάκια μου, όταν φορολογείς και χτυπάς τόσο πολύ τα ακίνητα και πέφτει η αξία του, πέφτει και η αξία των εμπράγματων ασφαλιών και εξασφαλίσεων και των ενυπόθηκων δανείων των τραπεζών. Και τι κάνεις τώρα, μας πήρες άλλο ένα 50 δις για να χρηματοδοτήσεις τις τράπεζες οι οποίες είχαν κάποια ακίνητα ως εξασφάλιση τα οποία δεν έχουν αξία. Δηλαδή την τρώμε και από τις δύο πλευρές. Έτσι. Κύριε Δούκα, ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι για την προσπάθεια που κάνατε για τους φυλακισμένους. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι. Καλό σας απόγευμα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Thank you.